Επιστρέψαμε λοιπόν, γυναικεία υπόθεση σήμερα. Ακριβώς. Χαίρομαι πολύ πάντως. Ναι, εσύ είσαι ο τυχερός της παρέας. Αλλά σταματάω, δεν πολύ λόγο. Να καλωσορίσουμε την καλεσμένη που είναι αγαπημένη και πολύ όμορφη, νέα, φρέσκια. Η Μαργιαλένη Μπαμιεδάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε όλους σας. Είστε υποψήφια δημοτική σύμβουλος με τον κύριο Γιάννη Κουράκη. Πολύ σωστά. Είναι η πρώτη απόπειρα ενασχόλησή σας με τα κοινά. Ακριβώς, είναι η πρώτη φορά, παρόλο που είμαι έτσι και νέα σε ηλικία, δραστήρια, σίγουρα θεωρώ ότι μπορούμε εμείς οι νέοι να προσφέρουμε με τις ιδέες μας και τις εμπειρίες μας με μια νέα πλευρά πραγμάτων. Είστε νέα σε ηλικία και δραστήρια, αναφέρετε, είστε και καθηγήτρια, φιλόλογος, αγγλικής φιλολογίας, αγγλικά διδάσκεται. Ακριβώς. Είμαι καθηγήτρια, είμαι σε ιδιωτικό σχολείο, εργάζομαι, καθώς επίσης και σε κέντρα ξένων γλωσσών, οπότε η μέρα μου αποτελείται από πολλές ώρες διδασκαλίας και όχι μόνο. Επίσης είστε και έχετε ασχοληθεί και με την ειδική αγωγή σε παιδιά με αναπηρία. Ακριβώς. Έχετε ασχοληθεί και με πολιτιστικά τεκτονόμενα. Είστε δηλαδή μια πλούσια δράση, θεωρώ, μέχρι τώρα. Όταν λέμε πολιτιστικά τεκτενόμενα, τι ακριβώς εννοούμε, τι έχετε κάνει? Πάντα μου άρεσε το θέατρο. Ερασιτεχνικά. Ερασιτεχνικά πάντα. Και ως φοιτήτρια είχα συμμετάσχει σε παραστάσεις, σε πολιτιστικό σύλλογο που ήμουν στη Θεσσαλονίκη και είχα λάβει συμμετοχή σε πολύ ωραίες δράσεις και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε φοιτητικές ακριβώς και στην Κύπρο. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία και μάλιστα αυτό το συνέχισα καθώς πήρα και μια πιστοποίηση σχετικά με το θεατρικό παιχνίδι. Πώς κρίνετε την εκπαίδευση στο νησί μας, στο Ηράκλειο και γενικά σε όλη τη χώρα? Εσείς όσον αφορά όμως στο Ηράκλειο, πώς μπορείτε να προσφέρετε ώστε να υπάρξει ίσως ανάπτυξη του τομέα της εκπαίδευσης? Δεν έχετε και την εμπειρία γι' αυτό. Η παιδεία αποτελεί σίγουρα ένα νευραλγικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Είναι ο καθρέπτης του σήμερα και σίγουρα ιονός για το αύριο. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα από πολύ σημαντικές και σύγχρονες εγκαταστάσεις και ανοιχτά σχολεία και βρεφονιπιακούς σταθμούς στην πόλη μας, μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας να οραματιστούν αλλά και να δημιουργήσουν με όρεξη το μέλλον. Μάλιστα είναι και στο πρόγραμμα της παράταξής μας από το Γιάννη Κουράκη, σχολεία ανοιχτά και βρεφονιπιακοί σταθμοί για όλους. Εγώ έχω μείνει λίγο στα πολιτιστικά που είπες πριν και στο θέατρο που έχετε ασχοληθεί. Έχοντας ασχοληθεί λιγάκι ερασιτεχνικά με το θέατρο και έχοντας κάποια γνώση πάνω στο θέμα, ποια είναι η δική σας άποψη για τα πολιτιστικά τεκτενόμενα στην πόλη μας και πώς θα μπορούσε το νησί μας και συγκεκριμένα ο Δήμος μας να αποτελέσει πόλος έλξης για τους τουρίστες, όχι μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και για τα μνημεία μας, την ανάδειξη του πολιτισμού μας? Σίγουρα η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι βαρυσήμαντη και θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και περήφανοι που βρισκόμαστε στο Ηράκλειο, καθώς είναι η γενέτρια του μνημεϊκού πολιτισμού. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να αναδείξουμε τα μνημεία μας, τα μουσεία μας και μέσα από τουριστικές και ιστορικές διαδρομές να αναβιώσουμε όχι μόνο εμείς οι ντόπιοι, αλλά και οι τουρίστες όλη αυτή την ιστορία που έχουμε μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν με συντονισμένες δράσεις, όχι μόνο το καλοκαίρι, τους θερινούς μήνες, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, μπορούμε να προσελκύσουμε τουρισμό και 12 μήνες το χρόνο. Πάνω σε αυτό, προέρχεστε από μια οικογένεια λοιπόν που κύριε ενασχόλησή της είναι ο τουρισμός. Έτσι είναι, πολύ. Άρα έχετε κάποια άποψη, μιλήσατε και για όλο το χρόνο τουρισμό, 12 μήνες το χρόνο. Μάλιστα. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό και όχι μόνο αυτό, πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις υποδομές του νησιού και πάλι του Δήμου μας, ώστε να γίνουμε καλύτεροι, να βελτιωθούμε σε αυτό το τομέα? Έχουμε περιθώρια εξέλιξης, νομίζω πάντα υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν, πάρα πολύ ωραία το θέτετε και σίγουρα διαθέτουμε τη βάση. Το σημαντικό όμως είναι από εδώ και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Οι υποδομές είναι κάτι πολύ σημαντικό και σίγουρα οι επισκέπτες μας θέλουν να το δουν. Σύγχρονες εγκαταστάσεις μπορούν να υπάρξουν, όπως επίσης και ένας σύγχρονος τρόπος διακυβέρνησης της τοπικής μας κοινότητας. Θεωρώ λοιπόν ότι οι επισκέπτες μέσα από την δική μας ματιά και από τις όλες τις δράσεις που έχουμε εμείς εδώ στην πόλη μας μπορούν να αναγνωρίσουν την ιστορία μας, τα μουσεία μας, τα μνημεία μας και θα καταλάβουν την πόσο σημαντική ιστορία υπάρχει πίσω σε αυτό το μέρος. Βέβαια. Είστε νέα σε ηλικία και έχουν παρατηρήσει ότι πάρα πολλοί νέοι κατεβαίνουν πλέον στις εκλογές. Ασχολούνται δηλαδή με την πολιτική. Παρ' όλα αυτά, μεγάλη μερίδα νέων, όπως είμαστε και εμείς, και
κάποιοι φίλοι μας, γνωστοί μας κτλ. Όπως και εσείς στις αναστροφές σας, απαξιώνουν ουσιαστικά την πολιτική. Θεωρείτε ότι αυτό ισχύει? Θα πω πως δυστυχώς ναι, ισχύει και είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί εμείς οι νέοι έχουμε δικαίωμα και στο να ψηφίσουμε, αλλά και να αποφασίσουμε. Θεωρώ πως η δική μας γενιά αποτελεί το μέλλον, όχι μόνο της πόλης μας, αλλά της χώρας και της Ευρώπης. Άρα, για ποιο λόγο να αφήνουμε να παίρνουν αποφάσεις άλλοι για εμάς, για το δικό μας το μέλλον? Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι να καλέσουμε όλο τον κόσμο και τους νέους ειδικά σε ηλικία να μας στηρίξουν τη νέα αυτή προσπάθεια, και εδώ είμαστε κοντά σε όλους να ακούσουμε προβλήματα, ανάγκες και όλοι μαζί με ανοιχτό διάλογο και διαβούλευση να μπορέσουμε να προσφέρουμε το καλύτερο για το μέλλον. Πάρα πολύ όμορφα. Πάντως θεωρώ, συγγνώμη σε διακόπτω, θεωρώ πάντως ότι εμείς οι νέοι γενικότερα και με τη βοήθεια των εμπειρότερων, αλλά κυρίως με τα δικά μας χέρια, με τις δικές μας δυνάμεις, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον αυτού του τόπου. Είτε μιλάμε για Ηράκλειο, είτε μιλάμε για Κρήτη, τον είτε κόσμο, μιλάμε το για Ελλάδα. Και άλλη φορά, ότι μπορούμε και να αλλάξουμε ευρύτερα τον κόσμο. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι είναι. Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Και σίγουρα ότι θεωρώ πως εμείς οι νέοι πρέπει να κάνουμε την αλλαγή αυτή. Τη χρειαζόμαστε άλλωστε. Και μάλιστα είμαστε γενιά η οποία μοχθεί καθημερινά. Δουλεύουμε αρκετά και πόσο μάλλον για την αυριανή ημέρα. Έχουμε λοιπόν όραμα, όρεξη και διάθεση να προσφέρουμε και μάλιστα πραγματικά είμαι διατεθειμένη όχι μόνο να σηκώσω τα μανίκια, αλλά να παλέψω για το καλό της πόλης και των συμπολιτών μου. Μπράβο, μπράβο. Πολύ θετικά τα μηνύματα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω εγώ. Τι είστε διατεθειμένοι εσείς να κάνετε? Ποιο είναι το δικό σας προσωπικό στοίχημα όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ερχόμενες εκλογές και σε ενδεχόμενη εκλογή σας η προτεραιότητά σας? Η αυριανή ημέρα θα είναι σίγουρα ακόμη πιο δύσκολη για όλους, με την έννοια πάντα ότι χρειάζεται να δώσουμε αρκετή έμφαση και προσπάθεια, δουλειά και είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο. Όμως, σίγουρα με τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας μπορούμε ο καθένας από την πλευρά του να προσφέρει. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι το Ηράκλειο μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό σταθμό και με ωραία ταυτότητα στην πόλη μας και στον τουρισμό μας, και σίγουρα θέλω να συμπορευτώ και εγώ με το όραμα του Γιάννη Κουράκη, το οποίο είναι να αποτελέσει το Ηράκλειο έναν ευρωμεσογειακό προορισμό υψηλής ποιότητας και να τον αναδείξουμε όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο. Κυρία Παμνηδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εμείς χαιρόμαστε να βλέπουμε φρέσκα άτομα. Και νέα πρόσωπα στην πολιτική. Πρόσωπα να ασχολούνται με την πολιτική και να είναι έτοιμοι να προσφέρουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη. Φιλοξενία. Να είστε καλά. Να πούμε καλό απόγευμα. Φτάσαμε στο σημείο που πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Δυστυχώς. Ραντεβού αύριο στις 4, κάθε μέρα μαζί. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.